Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία διακατέχεται από ένα τεράστιο άγχος να πείσει τον ελληνικό λαό και τους εργαζόμενους ότι τα μέτρα τα οποία προτείνει θα του λύσουν το πρόβλημα. Και το λέω αυτό από την επιμονή του κύριου Σπανάκη να εξηγήσει στον κόσμο τι μέτρα πήρε η κυβέρνηση. Η θέση δική μας είναι ότι αναντήρητα υπάρχει ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, ουσιαστικής στήριξης των μικρών επαγγελματιών αλλά και των εμπόρων. Και αυτό θα πρέπει να γίνει βέβαια στον αντίποδα της πολιτικής της κυβέρνησης και των μέτρων που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, η κυβέρνηση θα έπρεπε να στηρίξει ουσιαστικά τους μικρούς επαγγελματίες, τους εμπόρους, με συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί η ζωή, η ίδια η αντίληψη αυτών των εργαζομένων και των μικρών επιχειρηματικών κλάδων που έχουν, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τα μέτρα τα οποία εξεγγέλθηκαν εκ μέρους του Πρωθυπουργού, επί της ουσίας δεν τους λύνει κανένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να γίνει διαγραφή χρεών σε εφορία και σε τράπεζες. Τους έχουν γονατίσει αυτά τα χρέη. Και μάλιστα με τζίρους σχεδόν μηδενικούς. Θα έπρεπε να γίνει επιδότηση των ατομικών και ασφαλιστικών τους εσφορών. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πληρώσουν. Θα έπρεπε να εφαρμοστούν έκτακτα μηνιαία επιδόματα στους επαγγελματίες. Αλλά και άλλα μέτρα, αν θέλετε, για μια μακροπρόθεσμη ανακούφιση, όπως είναι η επαναφορά του αφορολόγητου ορίου και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Τι έγινε από αυτά? Τίποτε απολύτως. Όσο λοιπόν κι αν ο κύριος Σπανάκης, και δεν αναφέρομαι στο πρόσωπό του, προφανώς τον αναφέρω σαν εκπρόσωπο της κυβέρνησης, όσο κι αν προσπαθήσει να πείσει επιχειρηματολογώντας πάνω στα μέτρα τα οποία πάρθηκαν, δεν πρόκειται να πείσει κανέναν. Μάλιστα. Γιατί η ζωή είναι πραγματικά σκληρή. Ανταυτού η κυβέρνηση τι κάνει σήμερα? Ανακυκλώνει ήδη γνωστά μέτρα μαζί με 2-3 νέα, υποτίθεται νέα, αλλά είναι ανεπαρκή. Και όλα αυτά γιατί? Για να χρυσώσει ένα χάπι για τις εγκληματικές ευθύνες που φέρνει, για να κάψει τις αντιδράσεις και τη δυσαρέσκεια των επαγγελματιών που δυστυχώς διαρκώς μεγαλώνει. Μήπως η συζήτηση γίνεται σε λάθος βάση, και να σας πω τι βλέπει ο κόσμος έξω. Πηγαίνει το Σάββατο στην αγορά, κάθεται στην ουρά στο σούπερ μάρκετ, κάθεται στην ουρά στους ξηρούς καρπούς, κάθεται στην ουρά αλλού και δίπλα βλέπει κλειστό το εμπορικό κατάστημα που θα μπορούσε και εκεί πέρα να κάθεται με τις μάσκες του σε μια απόσταση ή κλειστό το εστιατόριο την ώρα που δουλεύουν τα καφέ, τα delivery, τα ψητοπολία, γίνονται συγκεντρώσεις, οι ανοιχτές οι εκκλησίες. Και λέει τώρα ο εμπορικός κόσμος και οι άνθρωποι της εστίασης, μήπως πάνε να μας κλείσουν υπέρ των μεγάλων. Κύριε Παπαναστάση, γιατί 6-7 μήνες τώρα να είναι τα μισά ανοιχτά και τα μισά κλειστά, χωρίς υγειονομική διάκριση στην πραγματικότητα. Έχει λογική? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο τα κλειστά μαγαζιά. Θα πρέπει να δούμε την ουσία. Αυτή τη στιγμή, αναντήρητα, υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα. Όχι απλά είναι στα κόκκινα, είναι στο κόκκινο το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας. Έχει επί της ουσίας καταρρεύσει. Όταν αρχίζονται και γίνονται μεταφορές, όταν βαφτίζονται μονάδες ΜΕΘ, κρεβάτια στα οποία διαθέτουν ένα απλό μια συσκευή, ένα αναπνευστήρα ακριβώς, το σύστημα έχει καταρρεύσει. Εδώ θα πρέπει να δούμε τις τεράστιες ευθύνες οι οποίες έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, ενοχοποιώντας τον κάθε έναν από τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται έξω, και αν θέλετε αυτό απαντάει και εν μέρη και στο ερώτημά σας, το οποίο στο ερώτημα που βάλατε, ενοχοποιεί τον κάθε έναν, συσκοντίζοντας όμως τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες έχει. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή η μετακίνηση των εργαζομένων γίνεται σε κονσέρβες, λες και είναι σαρδέλες. Εντάξει, έχετε δίκιο. Όταν στους χώρους εργασίας η ασφάλεια των εργαζομένων μπαίνει στο κρεβάτι του προκρούστη, στο αν κοστίζουν ή δεν κοστίζουν τα μέτρα που πρέπει να πάρει ο κάθε επιχειρηματίας και επί του ουσίες είναι ανεξέλεγκτη. Θα ενοχοποιήσουμε την οικογένεια ή αν θέλετε τον άνθρωπο ο οποίος θα πάει να ψωνίσει, την οικογένεια η οποία θα βγει μια Κυριακή απόγευμα ή ένα Σάββατο πρωί μία βόλτα. Φυσικά και δεν μπορεί να συμβαίνει αυτά. Απλά για την κυβερνητική πολιτική όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν τον φερετζέ πίσω από τον οποίο κρύβει τις τεράστιες ευθύνες που έχει, την πλήρη αποτυχία
που είχε στην, που έχει και, είχε και έχει στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να θρηνούμε καθημερινά δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες διασωληνωμένους και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά τρομακτικά για την καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η πολιτική αυτή της κυβέρνησης δεν έτυχε. Η κυβέρνηση δεν απέτυχε. Είναι επιλογή της να εφαρμόσει αυτή την πολιτική. Συγγνώμη, κύριε Παπαδόπουλο. Είχε το περιθώριο από τον περασμένο Φεβρουάριο, ένα χρόνο τώρα, να πάρει μέτρα. Μέτρα δεν πήρε, αλλά σε ένα πολύ σοβαρό νόσημα δίνει ασπιρίνες, το λέω αυτό επιγραμματικά. Αρνείται να κάνει προσλήψεις, το ζητούν οι νοσοκομιακοί γιατροί και το προσωπικό. Αρνείται να επιτάξει χωρίς αντίκρισμα τις υποδομές του ιδιωτικού τομέα και όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία έρχονται, αν θέλετε, και απαντούν και στο ερώτημα το οποίο βάλατε. Πραγματικά είχαν ενδιαφέρον οι ερωτήσεις και δείχνουν ένα προβληματισμό, αν θέλετε, πολύμορφο. Θα πω δύο λόγια για την κυρία από τη Γαλλία, η οποία έθεσε, αν θέλετε, παρουσίασε μία κατάσταση εκεί και μία εδώ, αν θέλετε, εδώ πέρα εξοραϊσμένη. Καταρχάς θα ήθελα να πω το εξής, ότι εμείς δεν βάζουμε σε καμιά περίπτωση σε συμψηφισμό τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους, τις οικογενειακές τραγωδίες που εξελίσσονται κάθε μέρα, αν αλλού είναι περισσότεροι ή αλλού είναι λιγότεροι. Υπάρχουν κάποια αντικειμενικά στοιχεία. Και αν θέλετε, δεν θα μιλήσω εγώ για το πόσες ΜΕΘ έδωσε κλίνες, έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσες πήρε η Νέα Δημοκρατία και πόσες έκανε. Θα πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η ευθύνη της κυβέρνησης είναι τεράστια, γιατί έχει μετατρέψει ένα σύστημα υγείας, αυτό το οποίο ήταν, σε σύστημα υγείας μιας ασθένειας. Είναι πραγματικά τραγικό. Χειρουργικά δεν λειτουργούν. Καρκινοπαθείς, οι οποίοι, αν θέλετε, έχουν και το ψυχολογικό βάρος της έντασης της ασθένειάς τους, δεν έχουν την περίθαλψη που πρέπει να έχουν. Καρδιοπαθείς το ίδιο. Νεφροπαθείς. Δεινοπαθούν για να κάνουν την αιμοκάθαρσή τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα να πούμε ότι στην Ελλάδα βιώνουμε καλές συνθήκες παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. Είναι πραγματικά τραγικά τα πράγματα. Έστω κι αν είναι νεκροί μας, ή σήμερα είναι 54-56 πόσοι ήταν και δεν είναι 2.000. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Τώρα από εκεί και πέρα για τις πορείες επίσης θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια. Ναι. Και θα πει και ο Αλεξιάδης για τις πορείες. Αυτή τις οποίες τις κάνανε τις πορείες, και αν και το ερώτημα απευθύνθηκε στον κύριο Αλεξιάδη, ήθελα να πω το εξής, ναι. Ότι τα μέτρα τα οποία παίρνονται στις πορείες είναι πραγματικά εξεζητημένα, τουλάχιστον για τις πορείες που οργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όχι απλά εξεζητημένα, είναι ακραία. Γι' αυτό και δεν υπήρξε, αν θέλετε, κανένα κρούσμα μέσω αυτού του αν θέλετε, αυτής της διαδικασίας διαμαρτυρίας. Πώς το ξέρουμε, κύριε Παπαναστάση? Και λέμε το εξής στους εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι. Πού το ξέρετε αυτό, κύριε Παπαναστάση? Αυτό πού το ξέρουμε? Δεν το ξέρουμε. Αυθαίρετο είναι αυτό που λέτε, με συγχωρείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι ακριβώς αυθαίρετα. Αυθαίρετο είναι. Δεν είναι ακριβώς αυθαίρετα. Ποιος το ξέρει αυτό? Όταν διαδηλώνει η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδα. Να πω και εγώ ότι δεν κολλάνε μέσα στα λεωφορεία, όπως λένε κάποιοι. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί τα λεωφορεία εσείς δεν έχετε άποψη. Αλλά πέρα από αυτό, ήθελα να πω το εξής. Γιατί δεν έχω άποψη και έχετε εσείς? Για τα λεωφορεία δεν είσαστε οδηγός, δεν είσαστε. Πέρα από αυτό, ήθελα να πω και το άλλο. Ότι οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός. Δεν μίλησα με αυτή την έννοια και το αντιλαμβάνεστε και μην το διαστρεβλώνετε. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή, ο οποίος βιώνει αυτά που βιώνει, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι όχι απλά αναγκαίο, είναι ζωτικό να εκφραστεί η αντίθεση σε αυτή την πολιτική. Λοιπόν. Γιατί η κυβέρνηση καλυμμένη πίσω από τα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία, καλώντας το λαό να βάλει τη μάσκα και να φημωθεί, οργιάζει, λοιπόν, νομοθετώντας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι απλά σε αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ, κύριε Αλεξ...